Η Κύπρος του αύριο προχωρεί και θα κινείται ηλεκτρικά. Είναι γνωστό ότι σημαντικό μέρος του σχεδίου Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει σχέση με τις βιώσιμες μεταφορές. Και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Επειδή το 50% των ρήπων, σε ό,τι αφορά την Κύπρο, οφείλονται στις μεταφορές. Και ένας από τους τρόπους μείωσης τους είναι με την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Γι' αυτό και ετοιμάσαμε έναν εθνικό σχέδιο, έναν εθνικό πλαίσιο πολιτικής, το οποίο συμπεριλαμβάνει εθνικούς στόχους, υποδομές, κίνητρα, νομοθετικές και άλλες ρυθμίσεις, αρκετές δράσεις και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέχρι και σήμερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 38,6 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο είναι αρκετά αισιόδοξο και με ρεαλιστικούς στόχους. Πριν να προχωρήσουμε να κάνουμε την παρουσίαση, θα δείξουμε ένα μικρό φιλμάκι σχετικά με το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για την Ηλεκτροκίνηση. Όπως έχω πει, το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ηλεκτροκίνηση, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από νομοθετικές ρυθμίσεις, σχέδια κινήτρων, υποδομές και αρκετές άλλες δράσεις. Το πρώτο πράγμα όμως το οποίο οφείλουμε να πούμε και όταν σχεδιάζαμε το εθνικό πλαίσιο πολιτικής ήταν να θέσουμε έναν εθνικό στόχο. Και ο εθνικός στόχος είναι το 2030 25% των νέων εγγραφών των οχημάτων θα είναι ηλεκτροκίνητα. Και φυσικά είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει, θα αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Ο στόχος το 2030 από όλες τις εγγραφές των οχημάτων συμπεριλαμβανομένων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ή μοτοποδηλάτων να είναι ηλεκτρικά. Αυτό συνεπάγεται με βάση τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει ότι από σήμερα μέχρι και το 2030 θα έχουμε στους δρόμους μας να κυκλοφορούν 36.000 ηλεκτροκίνητα οχήματα. Εδώ βλέπουμε πώς είναι η πρόβλεψη που έχουμε κάνει και με βάση αυτήν έχουμε σχεδιάσει και το εθνικό πλαίσιο πολιτικής, δηλαδή τα μέτρα, τα κίνητρα, οι ρυθμίσεις οι οποίες προνοούνται σε αυτό το σχέδιο. Ο στόχος τους είναι η σταδιακή αύξηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοποδηλάτων ή μοτοσυκλετών. Και βλέπετε εδώ τη διαφορά και στην πρόβλεψη που έχουμε κάνει. Και ο συνολικός αριθμός των ηλεκτροκίνητων οχημάτων μέχρι και το 2030 θα είναι περίπου 36.000 οχήματα. Για να κυκλοφορούν όμως τα οχήματα, τα ηλεκτροκίνητα, χρειάζονται και σταθμούς επαναφόρτισης. Γι' αυτό και έχει τεθεί ο στόχος να υπάρχουν 1.000 σταθμοί επαναφόρτισης μέχρι και το 2026 σε χώρους οι οποίοι είναι δημόσια ή μη δημόσια προσβάσιμοι, δηλαδή σε χώρους του κρατικού τομέα,
σε χώρους ιδιωτικών οργανισμών, επιχειρήσεων ή και τοπικών αρχών. Μπορεί να είναι σταθμοί φορτής πάνω σε παραλίες, σε δημόσιους χώρους στάθμευσης, σε χώρους στάθμευσης νοσοκομείων, ταχυδρομείων, μουσείων, σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, χώρους στάθμευσης που είναι δημόσια, προσβάσιμοι για τους επισκέπτες σε οποιασδήποτε επιχείρηση. Επίσης, μέχρι και το 2026 θα γίνει η εγκατάσταση 40 θέσεων σημείων ταχείας φόρτισης, τόσο σε αυτοκινόδρομους όσο και σε δημόσιους χώρους. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό έχει να κάνει με τις μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα του δημοσίου. Μέχρι και το τέλος του 2023, 100% των μοτοσυκλετών και των μοτοποδηλάτων που υπάρχουν στο δημόσιο θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες. Και έναν από τα προγράμματα τα οποία υπάρχει και έγκριση, για παράδειγμα η ταχυδρομική διανομή, 100% των μοτοσυκλετών, όπως και του υπόλοιπου δημοσίου, θα κυκλοφορούν με ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες. Επίσης, ακόμα ένας στόχος, το 2030 θα υπάρξει μια σταδιακή, με τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού αγοράς των νέων οχημάτων σε ηλεκτροκίνητα χρόνο με το χρόνο, να φτάσουμε το 2030 τα αυτοκίνητα της κεντρικής κυβέρνησης, τα αυτοκίνητα του δημοσίου, 100% των νέων αγορών να είναι ηλεκτροκίνητα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές, κάτι πολύ σημαντικό, θα έχουμε περίπου 28 λεωφορεία ηλεκτροκίνητα, τα οποία θα κινούνται στα κέντρα των πόλεων. Είναι ένας όρος που υπάρχει στις νέες συμβάσεις των δημόσιων επιβατικών μεταφορών, τον οποίο εμείς θα ενεργοποιήσουμε και το οποίο θα συνδυαστεί και με κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις σε σχέση με την κυκλοφορία χαμηλών ρήπων ή μηδενικών ρήπων οχημάτων στα κέντρα των πόλεων. Το Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα από το Ταμείο Ανάκαψης και Αθεκτικότητας 38,6 εκατομμύρια για να χρηματοδοτήσει αρκετές από τις δράσεις οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το Εθνικό Πλαίσιο. Τα 30 εκατομμύρια έχουν να κάνουν με κίνητρα για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τα 4 εκατομμύρια για σταθμούς επαναφόρτισης, για τη δημιουργία και την εγκατάσταση σταθμών επαναφόρτισης, αλλά και για κίνητρα για τους ιδιώτες που θέλουν να κάνουν εγκατάσταση αυτών των σταθμών, 3,8 εκατομμύρια περίπου για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για σκοπούς του δημοσίου και 790.000 για τους σταθμούς ταχείας επαναφόρτισης. Ταχεία επαναφόρτισης είναι οι φορτιστές που φορτίζουν ένα αυτοκίνητο μέσα σε 20 λεπτά περίπου. Και επίσης διεκδικούμε και αρκετή άλλη χρηματοδότηση από διάφορα άλλα ταμεία, τα οποία αναμένουμε να απαντήσεις μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Τα 30 εκατομμύρια που έχουν να κάνουν σχέση με τα κίνητρα για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Ετοιμάζεται ένα σχέδιο κινήτρων, το οποίο θα ανακοινωθεί περί τα τέλη του Σεπτέμβρη, αρχές του Οκτώβρη, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει κίνητρα για όλες τις κατηγορίες ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Είτε είναι ιδιωτικά αυτοκίνητα, είτε είναι μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, για ποδήλατα, όπως και για οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς, όπως τα ταξί. Επομένως, θα είναι για όλες τις κατηγορίες των οχημάτων. Και μάλιστα θα είναι ένα αρκετά, ιδιαίτερα το πρώτο σχέδιο κινήτρων, θα είναι έτσι ένα αρκετά αισιόδοξο κινήτρο, το οποίο θα το θεωρούμε εμείς, θα είναι ένα από τα πιο αισιόδοξα σχέδια κινήτρων που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα, τα σημεία επαναφόρτισης υπάρχουν 4 εκατομμύρια, τα οποία, όπως έχω αναφέρει, έχουν εξασφαλιστεί από το Ταμείο Ανάκαψης και Αθεκτικότητας και θα δημιουργηθεί ένα σχέδιο επιδότησης, ένα σχέδιο κινήτρων, ούτως ώστε τόσο ιδιωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, ακόμα και τοπικές αρχές θα μπορούν να αξιοποιήσουν για να κάνουν εγκατάσταση αυτών των σταθμών επαναφόρτισης
στις επιχειρήσεις τους ή στα όρια του οργανισμού τους. 20 θέσεις ταχείας επαναφορτήσεις, όπως έχω πει, είναι οι θέσεις οι οποίες, οι σταθμοί επαναφορτήσεις, οι οποίοι φορτίζουν έναν όχημα, έναν αυτοκίνητο σε λιγότερο από 20 λεπτά. 20 από αυτούς τους σταθμούς θα υπάρχουν στους αυτοκινητόδρομους και 20 επιπλέον θα υπάρχουν ταχείας φόρτισης, θα υπάρχουν σε διάφορα άλλα σημεία του κρατικού τομέα, τα οποία έχουν και αρκετή επισκεψιμότητα και θα μπορούν να χρησιμοποιούν και οι επισκέπτες τους, αλλά και οποιοδήποτε άλλος επιθυμεί να φορτίσει το όχημα του, όπως σε νοσοκομεία, μουσεία, ταχυδρομεία ή και άλλους χώρους του δημοσίου. Σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο πολιτικής είναι τα υφιστάμενα πρατήρια πετρελαιοειδών. Αφού αλλάζει η αγορά και ο τρόπος και το καύσιμο σε εισαγωγικά το οποίο θα χρησιμοποιούν αυτοκίνητα και τα πρατήρια οφείλουν να προσαρμοστούν στην Κύπρο του αύριο. Ένα από τα σημεία του Εθνικού Σχεδίου Πολιτικής έχει να κάνει με ένα σχέδιο επιδότησης το οποίο θα στοχεύει τα πρατήρια ούτως ώστε να μετατρέψουν ή να προσθέσουν σταθμούς επαναφόρτισης στα πρατήρια και ήδη έχει γίνει αρκετή δουλειά από όλες τις υπηρεσίες. Προνοεί κάποιες μικρές αλλαγές στην νομοθεσία. Υπάρχει το ενδιαφέρον από τα πρατήρια και θεωρώ ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε και τα πρώτα πρατήρια τα οποία θα προσφέρουν φόρτιση στα ηλεκτρικά οχήματα. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερα στα πρατήρια και ιδιαίτερα στο σχέδιο επιδότησης για τους σταθμούς επαναφόρτισης, εάν η φόρτιση θα γίνεται μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα υπάρξει μια αυξημένη χρηματοδότηση. Κυβερνητικές μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα. Τα ταχυδρομεία μας, οι ταχυδρομικοί μας διανομίες έχουν 225 μοτοσυκλέτες. Ένας μικρός αριθμός, 4 είναι ήδη ηλεκτρικές. Και έχουμε έγκριση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να προχωρήσουμε στην αντικατάσταση 100% αυτών των μοτοσυκλετών των ταχυδρομικών διανομέων, όπως και ως στόχος μέσα στο πλαίσιο πολιτικής, όλες οι μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα του Δημοσίου μέχρι και το τέλος του 2023 να τα αντικαταστήσουμε με ηλεκτρικά. Νομοθετικό πλαίσιο. Θα ετοιμαστεί έναν αναλυτικών νομοθετικών πλαίσιων με τις νομοθεσίες που χρειάζεται, όπως και το ρυθμιστικό πλαίσιο, το ότι θα χρειαστεί για τη ρύθμιση της αγοράς, το πλαίσιο αδειοδότησης, τις προδιαγραφές που θα χρειάζονται οι σταθμοί επαναφόρτισης, τον τρόπο παρακολούθησης της αγοράς. Είναι ένα σημαντικό σημείο αυτού του σχεδίου πολιτικής, η ρύθμιση και η παρακολούθηση της αγοράς και το πλαίσιο αδειοδότησης, το πώς θα αδειοδοτείται ένας σταθμός φόρτισης. Επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε κάποια σχετικά διατάγματα τα οποία μπορούν να εκδώσουν ο Υπουργός Μεταφορών, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Ενέργειας, όπου θα τεθούν κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές σε σχέση ιδιαίτερα με τους σταθμούς επαναφόρτισης και θα προχωρήσουμε μέσα στο επόμενο εξάμηνο για να καταθέσουμε έναν ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο να συμπεριλαμβάνει όλα όσα έχουν να κάνει με την εφαρμογή αυτού του Εθνικού Πλαίσιου Πολιτικής για την Ηλεκτροκίνηση. Κάποια άλλα θέματα που έχουν να κάνουν σχέση με την ηλεκτροκίνηση, όπως και με το χαμηλό ρήπον ή μηδενικό ρήπον οχημάτων. Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ναι, θα ετοιμαστούν οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, ούτως ώστε ιδιαίτερα στα κέντρα των πόλεων να μπορούμε να εφαρμόσουμε είτε η κεντρική κυβέρνηση είτε οι ίδιοι οι Δήμοι να ορίσουν κάποιες περιοχές όπου θα κυκλοφορούν μη ρυπογόνα οχήματα ή ηλεκτρικά, όπως γίνεται και σε αρκετές άλλες χώρες του εξωτερικού. Πρόθεση μέτρων ήπιας μορφής είναι η προβολή, η ενημέρωση, τα ωφέλη τα οποία θα υπάρχουν για οποιοδήποτε θα κατέχει ένα ηλεκτροκίνητο όχημα. Εφαρμογή ρυθμιστικών μηχανισμών και τεχνολογία αναβάθμιση. Θα πρέπει η τεχνολογία αναβάθμιση και η ψηφιοποίηση αυτού του Εθνικού Πλαίσιου Πολιτικής και σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με την ενημέρωση. Θα υπάρχουν οι απαραίτητες
εφαρμογές, τόσο για τους πολίτες, όσο και αυτούς που θα επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα αυτών. Και το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το θέμα της ρύθμισης της αγοράς, τα θέματα roaming, το πώς θα γίνονται οι χρεώσεις και φυσικά την ενημέρωση των πολιτών. Διαμόρφωση πολυδομικής πολιτικής. Το έχουμε ξεκινήσει ήδη. Για παράδειγμα, όλα τα ρυθμιστικά σχέδια τα οποία εγκρίνονται από τον αρμόδιο φορέα των δημοσίων έργων, πλέον για να εγκριθούν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα δημιουργηθούν υποδομές για σταθμούς επαναφόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Νέες αναπτύξεις και ιδιαίτερα οι μεγάλες αναπτύξεις, όπως υπάρχουν κάποιες πρόνοιες για χώρους στάθμευσης για συγκεκριμένο τύπο οχημάτων, πλέον θα υπάρχει και συγκεκριμένο ποσοστό ότι θα πρέπει να διαθέτουν και να υποδεικνύουν πάνω στον σχεδιασμό τους ότι θα προνοούν για σταθμούς επαναφόρτισης και διάφορα άλλα θέματα πολυδομικής πολιτικής, τα οποία θα αναλάβει να τα υλοποιήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει σε ό,τι θα αφορά με την έκπτωση των πολυδομικών αδειών. Κάποια οικονομικά και φορολογικά κίνητρα. Το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει την πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση. Θα υπάρχουν αρκετά ενδιαφέρον κίνητρα σε αυτήν την μεταρρύθμιση και φυσικά η ανάπτυξη όλων των απαραίτητων εφαρμογών για να ενημερώνονται οι πολίτες, τόσο το που υπάρχουν σταθμοί επαναφόρτισης, όσο και διάφορες άλλες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν σχέση με την ηλεκτροκίνηση. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε στην νέα εποχή, οφείλουμε να υλοποιήσουμε τη στρατηγική και το σχέδιο ανάκαμψης και αθεκτικότητας για την Κύπρο του αύριο. Αρκετές χώρες στο εξωτερικό έχουν εφαρμόσει με επιτυχία τη στρατηγική τους για την ηλεκτροκίνηση. Το συγκεκριμένο πλαίσιο το έχουμε παρουσιάσει και στο προηγούμενο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ανταλλάξαμε και απόψεις και είχαμε λάβει αρκετά θετικά σχόλια από χώρες όπως η Φιλανδία, οι οποίες είναι αρκετά μπροστά στο θέμα της ηλεκτροκίνησης. Και όπως έχω αναφέρει και στην αρχή, κύριος στόχος, ναι, είναι να προσαρμοστούμε στην νέα εποχή, στην ηλεκτροκίνηση, με το στόχο να είναι η μείωση των ρήπων, αφού 50% των ρήπων σε ό,τι αφορά την Κύπρο έχουν να κάνουν με τις μεταφορές.